στην οποία αν ζούσε θα τραγουδούσε, είναι βέβαιο, η Amy Winehouse, η οποία έφυγε σαν σήμερα πριν από ένα χρόνο, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 27 χρονών, υποκύπτοντας τον εθισμό της στα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Άφησε πίσω τη σπουδαία φωνή της βεβαίως, που την κατέταξε στις ξεχωριστές παρουσίες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τον θάνατο της Amy Winehouse. Η τραγουδίστρια της Soul και της R&B έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών, το καλοκαίρι του 2011, με τον θάνατό της να αποδίδεται σε δηλητηρίαση από το αλκοόλ. Η Winehouse ήταν από τους καλλιτέχνες που έβαλαν το στίγμα τους στην προηγούμενη δεκαετία, με τον Back in Black να είναι το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στην Βρετανία για τον 21ο αιώνα. Η οικογένειά της και οι φίλοι της σχεδιάζουν να πενθήσουν την αγαπημένη τους με μια επίσκεψη στο σπίτι της στο Λονδίνο για να προσευχηθούν και στη συνέχεια έχουν προγραμματίσει μια συγκέντρωση στο αγαπημένο jazz bar της Amy. Ο πατέρας της αποκάλυψε ότι συνεργάζεται με παραγωγούς πάνω σε καλλιτεχνικό υλικό της κόρης του, ώστε στο μέλλον να κυκλοφορήσει ξανά άλμπουμ με μουσικές της Amy, ενώ εμφανίστηκε θετικός και στο ενδεχόμενο μιας ταινίας σχετικά με τη ζωή της. Μετά τον θάνατό της έχουν ανοίξει δύο ιδρύματα προς τιμή της αδικοχαμένης τραγουδίστριας, ένα στο Λονδίνο και ένα στη Νέα Υόρκη, για να προσφέρουν στήριξη οικονομική και ψυχολογική σε νεαρά άτομα.